Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Εύρου και επίτιμος αρχηγός της Ελλάς Αναστάσιος Δημοσχάκης προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με το ελλειπές τηλεοπτικό σήμα στη Σαμοθράκη, ειδικότερα αναφορικά με τα κανάλια της ΕΡΤ. Συγκεκριμένο, ο Υπουργός ερωτάται εάν σκοπεύει να προβεί στην εγκατάσταση των απαραίτητων αναμεταδοτών, ώστε να υπάρχει 100% σήμα παντός καιρού στη Σαμοθράκη, καθώς και για το τι άλλα μέτρα σκοπεύει να πάρει, ώστε να αρθεί η αίσθηση επικοινωνιακού αποκλεισμού που έχουν οι πολίτες της Σαμοθράκης. Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης πάντως, κύριος Βίτσας, υποβιβάζει το ζήτημα, εξηγώντας πως ακάλυπτες από σήμα παραμένουν μόνο κάποιες περιοχές του νησιού και όχι εξ ολοκλήρου, ενώ συμπληρώνει πως ήδη έχει ενημερωθεί σχετικώς και η ΚΕΔΕ για τις περαιτέρω ενέργειες. Όχι εξ ολοκλήρου, όχι 100%. Έχουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, σημεία τώρα. Δεν έχουν ψηφιακό σήμα. Ένα κομμάτι της χώρας, ένα κομμάτι κάποιων άλλων χωριών, αλλά όχι, καθολικό πρόβλημα δεν υπάρχει. Ένα ποσοστό δεν καλύπτεται. Γιατί δεν είχε προβλεφθεί εξ ολοκλήρου κάλυψή της. Αλλά έχει διευθετηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες να καλυφθεί 100%. Προχει όμως ότι υπάρχει καθολικό πρόβλημα. Είναι ενήμερες οι υπηρεσίες, είναι ενήμερη η εταιρεία παροχής όλοι του πάντες, οι πάντες, κοιτάξτε, η ΚΕΔΕ το αντιμετωπίζει συνολικά το θέμα αυτό. Και υπάρχουν περιοχές ορεινές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μέσα σε αυτό το πρόβλημα έχει επισημανθεί και το δικό μας μέρος του προβλήματος, αλλά είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει η ΚΕΔΕ και νομίζω έχει να κάνει κάτι με την νομοθεσία αδειοδότησης της DGA, η οποία είχε πληθυσμιακή υποχρέωση και όχι γεωγραφική. Είναι κεντρικό το θέμα δηλαδή. Δεν είναι, οι επιμέρους προσπάθειες δήμων ή περιοχών ίσως δεν αποδίδουν όσο συνολικά μέσα από τα κεντρικά όργανα. Το θέμα μάλιστα είχε αναδείξει το προηγούμενο διάστημα και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Γιώργος Παυλίδης, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη κατάσταση και για αποκλεισμό χιλιάδων κατοίκων της περιφέρειάς μας από το ελληνικό ψηφιακό σήμα. Τηλεόραση είναι ένα εργαλείο μέσα από το οποίο ο καθένας μας έχει το δικαίωμα, και είναι δικαίωμα αυτό, και είναι αναφέρεται το δικαίωμα, να πληροφορείται του τι συμβαίνει, να είναι συμμέτοχος στα διάφορα δρόμενα, έστω και οπτικός, είτε είναι πολιτιστικά, είτε είναι πολιτισμικά, είτε είναι ιστορικά, είτε είναι οποιοδήποτε είδος, να συμμετέχει στα τοπικά συμβαίνοντα. Και εδώ στην περιοχή έχουμε το 50% περίπου της έκθεσης αποκλεισμένο, καθώς επίσης και ένα αριθμό γύρω στις 170.000 από τους συμπολίτες μας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και ότι εμείς είχαμε κάνει μία πρόταση. Η κυβέρνηση είχε άλλη άποψη. Η πρότασή μας είχε γίνει μέσα από την ψηφιακή σύγκληση. Είχε άλλη άποψη. Αλλά περιμένουμε τη λύση. Πρέπει να δώσουν λύση. Δεν χωρεί καμία συζήτηση και καμία παραπέρα παράταση.